Ήταν τα γενέθλια του Λέων και πήρε μια μοτοτσικλέτα ως δώρο, που ονειρευόταν εδώ και χρόνια. Το επόμενο πρωί έφυγε στο πανεπιστήμιο με τη μοτοτσικλέτα του και την άφησε στο πάρκινγκ. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος αποφάσισε να αλλάξει τη μοτοτσικλέτα του. Αλλά κάποιος είχε σπάσει τους καθρέφτες. Ο φρουρός είπε στον Λέον ότι 3 άλλοι μαθητές είχαν φύγει από το πανεπιστήμιο εκείνη την ημέρα. Οι μαθητές ήταν οι 2 καλύτεροι του φίλοι, ο Σάμουελ και ο Τόνι, καθώς και η πρώην φίλη του, η Λένα. Ο Σάμουελ είπε ότι αυτός και ο Τόνι είχαν πάει στη καντίνα του πανεπιστημίου για να αγοράσουν μερικά σάντουιτς. Και έτσι, η μοτοσυκλέτα θα μπορούσε να είχε υποστεί ζημιά από την Λένα για εκδίκηση. Αλλά η Λένα είπε ότι η μητέρα της την είχε επισκεφτεί και πέρασαν 2 ώρες μαζί. Ποιος λέει ψέματα? Ο Σάμουελ είχε μια γραπτή σακούλα delivery φαγητού, που σημαίνει ότι τα 2 αγόρια το είχαν παραγγείλει και δεν αγόραζαν από την καντίνα, όπως ισχυρίστηκαν τα αγόρια. Και έτσι προσπάθησαν να κατηγορήσουν τη Λένα. Ο Detective Bob κυνηγούσε έναν επικίνδυνο εγκληματία. Ξαφνικά ο εγκληματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς ο Detective κατάφερε να ανακαλύψει πού είχε πάει ο ύποπτος από τα ίχνη που είχε αφήσει από τη βροχή. Ο Detective ακολούθησε τα βήματά του και μπήκε σε ένα δωμάτιο. Είδε 3 ανθρώπους να βρίσκονται εκεί και οι 3 ήταν καλυμμένοι με επιδέσμους από το κεφάλι έως τα δάχτυλα. Αλλά κάποιος από αυτούς δεν ήταν πραγματικός ασθενής. Ποιος άραγε? Δεν είναι πραγματικός ασθενής αυτός στη μέση, επειδή δεν έχει ιατρικό ιστορικό στο κρεβάτι του. Ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης εταιρείας κάλεσε την αστυνομία. Ήταν σίγουρος ότι η Βικτόρια, ένας από τους υπαλλήλους του, του είχε κλέψει μια κάρτα μνήμης με πολλές σημαντικές πληροφορίες μέσα. Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της Βικτόριας, ωστόσο αρνήθηκε για να αφήσει την αστυνομία να μπει, επειδή η αστυνομία δεν είχε έντελμα για είσοδο. Έτσι οι αστυνομικοί έφυγαν για να πάρουν ένα. Αλλά όταν επέστρεψαν, η Βικτόρια είχε ετοιμαστεί για να φύγει. Η αστυνομία τη σταμάτησε αμέσως. Από την έρευνα στο σπίτι της και το αυτοκίνητό της δεν βρήκαν τίποτα. Αλλά καθώς έφευγαν από αυτή την υπόθεση, ένας αστυνομικός σκέφτηκε πού θα είχε κρύψει η Βικτόρια αυτή την κάρτα μνήμης. Μπορείτε να το βρείτε κι εσείς? Όταν η αστυνομία ήρθε για πρώτη φορά στο σπίτι της Βικτόριας, είδε ότι είχε τα μαλλιά της κάτω και τώρα τα είχε πιάσει. Έτσι η κάρτα μνήμης ήταν στα μαλλιά της. Ο Μιχαήλ πήγαινε στο σπίτι μετά από μια προπόνηση στο γυμναστήριο, όταν όλα σκοτίνιασαν. Όταν ξύπνησε, είδε ότι ήταν σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Δίπλα στην πόρτα ήταν ένας υπολογιστής. Υπήρχε ένα ένιγμα στην οθόνη και θα έπρεπε να γράψει τη σωστή απάντηση για να ανοίξει η πόρτα. Το ένιγμα είχε ως εξής: μπορείτε να φτιάξετε 2 άτομα μόνο από ένα άτομο? Αφού ο μάγος πληκτρολόγησε τη λέξη στον υπολογιστή, η πόρτα άνοιξε και μπορούσε να βγει. Ποια είναι η απάντηση? Φυσικά, ένας καθρέφτης. Ένα αγόρι με ποδήλατο πήρε τη τσάντα της Σάρας, όπου είχε πολύ σημαντικά έγγραφα εκεί. Μόνος τρόπος για την Σάρα να ακολουθήσει το αγόρι ήταν να πάρει το αυτοκίνητο κάποιου και να τον ακολουθήσει. Κοντά στο ξενοδοχείο υπήρχαν 3 αυτοκίνητα. Ποιο αυτοκίνητο μπορεί να πάρει? Ένας άντρας είναι ήδη στο πρώτο αυτοκίνητο. Εάν πάρει το κόκκινο αυτοκίνητο, η κάμερα ασφαλείας θα την πιάσει. Οπότε, η ευκαιρία της
είναι να πάρει το καφέ αυτοκίνητο. Η Λόλα και ο μικρότερος αδερφός της Σάμουιλ μαζεύουν μανιτάρια στο δάσος. Καθώς έλεγαν ο ένας τον άλλον ποιος έχει μαζέψει πιο πολύ, ο Σάμουιλ αναστατώνεται και φεύγει. Μετά από λίγα λεπτά, η Λόλα αρχίζει να τον ψάχνει επειδή ανησυχεί γι' αυτόν. Κατά την αναζήτηση, βγήκε κοντά σε ένα ποτάμι. Ένας άντρας καθόταν εκεί. Η Λόλα τον ρώτησε αμέσως. «Έχετε δει ένα νεαρό αγόρι να διασχίζει εδώ?» Ο άντρας απάντησε «Ναι, πήρε αυτό το μικρό καραβάκι και πέρασε στην άλλη πλευρά του ποταμού». Αλλά η Λόλα δεν εμπιστεύτηκε τον άντρα. Γιατί? Το καραβάκι είναι πραγματικά στην άλλη πλευρά, αλλά τα φτιάρια από το καραβάκι δεν ήταν στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε να διασχίσει το αγόρι χωρίς αυτά?